Μια αναστάτωση στην κοινότητα της Άχνας. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βάσιλα, είναι ο κοινοτάρχης της περιοχής. Καλή σας μέρα, κύριε Βάσιλα. Καλή σας μέρα. Τώρα, από χθες ξεκίνησε μια δειγματοληπτικός έλεγχος, αν θέλετε, στην περιοχή. Έχουν καταρχάς οι κάτοικοι της περιοχής πέψει, ενδιαφέρονται, υπήρξε ανταπόκριση? Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Δυστυχώς δεν θα μας φτάσουν τα τεστ που μας έχουν δοθεί, αλλά εντάξει. 500 σε αριθμό δεν είναι τα τεστ? 552 ακρίβεια. Μάλιστα. Να θυμίσουμε λίγο γιατί προέκυψε αυτή η αναστάτωση. Είναι τα κρούσματα στην ποδοσφαιρική ομάδα. Είχαμε και σε κατοίκους της κοινότητας. Ναι, είχαμε κρούσματα σε κατοίκους φυσικά που είχα σχέση. Με την ομάδα, όμως αυτό δεν έχει σημασία. Όλοι εδώ στην Άχνα είμαστε και ομάδα και κατοίκη. Ναι. Άρα έχουμε όλοι κάποια σχέση. Ναι. Τώρα, προκύπτουν οποιαδήποτε προβλήματα. Βλέπω εδώ ότι έχετε κλείσει προληπτικά τον βρεφονηπιακό σταθμό. Ναι, αυτό το έκαναμε προληπτικά. Αν εξαρτάζουν από εμάς, εγώ ήθελα να κλείσουν και τα σχολεία 2 μέρες μέχρι τις δειγματοληψίες. Όμως αυτό το πράγμα, να μην κάνουμε και τους ειδικούς. Υπάρχουν ειδικοί που δίνουν εντολές. Πάντως, κύριε Βάσιλα, η δική σας κοινότητα, σε αντίθεση με άλλες που είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν, σπέφτεται εσείς πρώτος και η κοινότητα όλη να εξεταστεί, σε αντίθεση με άλλα παραδείγματα που δεν ήθελαν καν να εξεταστούν. Και είναι πολύ θετικό αυτό. Όχι, εμάς, αν εξαιρέσει μεμονωμένες περιπτώσεις, αν είχαμε τεστ, πιστεύω θα έκαναν όλη η κοινότητα. Μάλιστα. Και έχουμε κάποια... Έχουμε κάποια αποτελέσματα ήδη από αυτά τα τεστ? Όχι, μάλιστα ζητήσαμε κάποια συγκεκριμένα τεστ να τα κάνουν επίγον, ακόμα όμως δεν έχουμε καμία αναπάντηση. Εννοείται από... Κρίνεται από συμπτωματικούς ενδεχομένως? Όχι, όχι, είναι από λόγω εργασίας, ας πούμε. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Βάση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πριν να κλείσω όμως, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο με εξέπληξε. Ήρθαν 3 άνθρωποι εδώ και με τη βοήθεια δικών μας υπασίδων για να επιβάλλουν δύο εντάξει, να διενεργήσουν αυτά τα τεστ. Ναι. Μπράβο τους, δεν ξαναείδα ανθρώπους που δεν είναι δική τους δουλειά να δουλεύουν έτσι. Και θέλω να πω ότι αν έχουμε τέτοιους ανθρώπους, ούτε ο κορονοϊός μπορεί να τα βάλει με την Κύπρο, αλλά ούτε και καμιά κρίση. Για να το ευχαριστήσω, μιλάτε για εθελοντές, είναι από το Υπουργείο Υγείας? Όχι, δουλεύουν οι ανθρώποι, αλλά δεν είναι δική του δουλειά. Και μιλούμε, δουλεύουν με αυταπάρνηση, χωρίς σταματημών, να εξυπηρετήσουν όλον τον κόσμο, να μην αφήσουν έναν παραπονούμενο. Μιλούμε για, παρόλο που είμαι δύσκολος για να πω ότι δουλεύουν κάποιοι, νομίζω μόνο ο κλάδος μου δουλεύει, αλλά δεν ξαναείδα τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Και χαιρόμαστε που το λέτε και να δεικνύετε τα καλά όταν αυτά προκύψουν. Ναι, σίγουρα. Πρέπει, γι' αυτό δεν ήθελα να το πω. Καλά κάνατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.